Γεια χαρά, μαγκές. Καλησπέρα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Πήγαμε ταξιδάκι μας, έλεγα εγώ ότι είχες ανηλυμένες υποχρεώσεις εδώ πέρα. Εντάξει, Άκη μου, εκεί στην Κάρνακα, ναι. Καταρχήν δεν υπάρχει, όπου και να πηγαίναμε, το νησί καταρχήν είναι κατακόκκινο. Όπου και να πηγαίναμε, μαγκές μου, βγαίνανε Ολυμπιακοί σαν τα μυρμήγκια. Λοιπόν, πόσο δεν είμαι, Λεφούση. Λεφούση, εντάξει. Λεφούση, καλό. Εντάξει είμαστε. Καλυφθήκαμε. Αν δεν είμαστε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά, στα αδέρφια μας τους Κυπρίους, τους Ολυμπιακούς, Λάρνακα, Λεμεσό, από όλους είναι ο Μουσάκη. Λευκοσία. Λευκοσία, Πάφος και Παραλίμνη. Τώρα, καταρχήν το διοργάνωσε ο Χρήστος και ο Σάκης στη Λάρνακα, έτσι. Είχαν έρθει και από όλους τους συνδέσμους τα παιδιά. Τώρα τους προέδρους... Ο φίλος μου, ο Κέρβερος. Ο Κέρβερος ήταν Παραλίμνη, Τώρα, Πάφος, Λευκοσία, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα. Ήταν όμως όλα τα παιδιά. Και 400 άτομα. Και έγινε παντού. 400 άτομα τώρα και εσύ ακόμα δεν μπορεί να τα θυμηθείς. Ναι, θυμάμαι ένα Μπάμπι, το Γιάνναρο, να θυμάμαι. Κάτσε λίγο να τα θυμηθώ μπαμπαμ. Αλλά και μέσα στο αεροπλάνο της επιστροφής, εκεί που καθόμαστε και έχει σηκωθεί το αεροπλάνο, έρχεται μια κυρία, πριν δηλαδή που είχε σηκωθεί το αεροπλάνο, τέλος πάντων. Με τα σηκώματα. Ναι. Έρχεται μια κυρία και μου είπε για το γιο της, το Γιάννη. Έχει δύο ονόματα, Γιάννης και Χριστόδουλος. Ναι, να το χαίρετε. Τι έγινε. Βλέπει την εκπομπή, είναι φανατικός Ολυμπιακός. Α, χαιρετίσματα. Ναι, χαιρετίσματα. Και από μένα. Δώσε στο Γιάννη να δώσει ο Κώστας Χριστόδουλο. Ίδιο όνομα. Τα τέξα, να μοιραστούμε. Και στη μαμά του, η οποία ήταν πολύ καλή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και ο παπάς Ολυμπιακός. Έχετε ωραίο γούστο. Λοιπόν, άλλη μια φορά, χίλια ευχαριστώ για αυτά που κάνανε για μας. Γιατί αυτή είναι η εκδήλωση που ετοιμάσανε. Ήταν πολύ συγκινητική. Μπράβο στα παιδιά. Όλοι οι συνδεσμοί, έτσι, όλοι δεν παραλάβουμε. Και βλέπω τα χίλια εισιτήρια που πώς θα πάω. Α, ναι, βέβαια, για την Κύπρο. Δεν βλέπω Άκη να μείνει ούτε. Ναι, βέβαια. Να πούμε τώρα εδώ την ευκαιρία. Μια που λέμε για συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια και από εμάς. Να είστε έτσι πάντα γεροί και δυνατοί. Να στηρίζετε τον Ολυμπιακό μας. Και να κρατάτε τη σημαία του Ολυμπιακού ψηλά και στην Κύπρο. Όπως σε όλη την Κύπρο. Όπως ο Πεσάκη μου, δεν είναι μια εκδήλωση απλά. Είναι και Ολυμπιακή, εγώ το ένιωσα. Τα ξέρεις, ξεχωρίζω κάποια. Όχι, φαίνονται οι άνθρωποι. Φαίνονται, αγαπάνε την ομάδα μας και συνεχίζουν μεγάλο αγώνα. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Γιατί έχουν απέναντί τους Παναθηναϊκό, πάω κάτι μικρού. Ξέρεις. Από ένα λίγα άτομα εκεί. Τους είδαμε και εκεί που και τους άλλους αντιπάλους, όποιοι είναι οι άλλοι, οι τοπικές ομάδες. Ναι, και όλους τους Τούρκους. Και όλους τους Τούρκους. Να γενικώς. Πούμε, να πούμε, Τάκη, και αυτό που μου λέγεις και εσύ, να το πούμε και στα παιδιά, με το ΑΠΟΕΛ δικαιώμαστε χίλια εισιτήρια. Κάποιοι που κλείνουν αεροπορικές για Κύπρο, μην έρχονται μετά και λένε δεν υπάρχουν εισιτήρια, έχω κλείσει αεροπλάνο. Σας το λέμε από τώρα, υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Καταρχήν είναι 5 σύνδεσμοι εκεί της Κύπρου που έχουν προτεραιότητα. Και μετά έχουν προτεραιότητα εδώ, έτσι όπως τα ξέρετε. Είναι λίγα τα εισιτήρια. Να πάμε βέβαια αυτής της εκδρομής, όχι, αυτό το λέμε ενημερωτικά. Αυτής της εκδρομής βέβαια προηγείται άλλη εκδρομή στην Ελβετία με τη Young Boys. Θα γίνει, επειδή ρωτάτε πολύ και στέλνετε και μηνύματα, θα γίνει οδική εκπομπή, εκπομπή λέω, εκδρομή. ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά εκπομπούλα, τι πω. Αεροπλάνο. Ποιο αεροπλάνο, οδική είπαμε. Σ' αεροπλάνο. Με ντρόν. Οδική, ρε Άκη, τώρα εντάξει, υπάρχει οδική, ναι, έτσι. Πάμε, θα να πάμε αεροπλάνο, ξέρω εγώ. Ρετάρει ο κόσμος τώρα. Ναι, ρε, τι αεροπλάνο, δεν υπάρχει κόπιτσα. Το ξέρω. Τι αεροπλάνο. Γι' αυτό θα είμαστε εδώ. Εκεί θα. Εντάξει είμαστε. Με το πουλμανάκι μια χαρά θα φτάσω. Ναι. Βέβαια. Τι, εγώ θα μείνω εδώ. Αφού το έχεις αεροπλάνα. Εντάξει. Μου άρεσε που πήγα Κύπρο με αεροπλάνο. Πού να πάμε λεωφορείο. Δεν πάει στην Κύπρο. Α, δεν πάει. Χόβερ κάστ. Το ξαναλέμε, όσοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στην Ελβετία, να πάνε να δηλώσουν συμμετοχή στους συνδέσμους.
Τι άλλο έχουμε τα Έχουμε να πω κάτι για την Κύπρο. Ναι, πες. Ότι τα παιδιά, ο Σάκης, ο Χρήστος και τα υπόλοιπα παιδιά του συνδέσμου, ο αγώνας που μεγάλη προσπάθεια, εγώ πιστεύω να περάσουν τις 3.000 κάρτες. Ναι, τα συγχαρητήρια. Τα χιλιάδες που θα πάρω, θα περάσουν τις κάρτες των 10 ευρώ, κάρτα μέλους, φιλάθλου. Ναι. Και είναι αξέπαινη η προσπάθειά τους, γιατί δεν είναι και εύκολα τα πράγματα, έτσι. Όχι, είναι δυνατή, ο δεν αγώνας πέρανε. Που κάνουν για την κάρτα φιλάθλου. Έτσι. Όχι, πάντα τα παιδιά της Κύπρου ήταν συμπαστά. Νομίζω στις φωτογραφίες είδες δύο παχταράδες. Ναι, Νταρμπισάι, είχαμε και τα. Ναι, μου έκανε έτσι εκεί. Νταρμπισάι, τι δεν άκουγε. Είναι Ολυμπιακό. Μουσική δεν άκουγε εκεί, τι. Με τα αυτιά του, έτσι. Ναι, με τα αυτιά του προβληματάκι. Και εσύ που είσαι από κοντά. Ήταν εκεί, ο Τίτιδα. Ναι. Τι είναι. Σταγόνες βάζει. Ναι, δεν σας ακούω, έλεγε. Δεν ακούει. Εκεί άκουγε. Εκεί που ήμασταν. Εκεί άκουγε. Τα πάντα φέρε εκεί συνθήμα. Πού να τους ακούσει, άμα δεν μιλάγανε και οι άλλοι, τι να ακούσει. Ε. Πώς, ακούνε. Ακούστε και κάποιοι. Οχ, το έχω ακούσει. Και βαχ. Πάλι αυτός. Ήταν και ο Γιάννης ο Ταραλίδης, πέρασε και από τον Ολυμπιακό. Για να φίλο, Γιώργος. Για να φίλο. Για μας είναι ο Γιάννης Ταραλίδης. Για ένα και μοναδικό φίλο στον Πειραιά λέγεται Γιώργος Ταραλίδης. Το άντια του πει Γιάννη, τι κάνεις, του λέει Γεια σου Γιώργο. Και τα έχασε ο Ταραλίδης. Τα έχασε, στον παρηγυρισμό πάλι. Ξέρει ο... Ξέρει το άνθρωπος. Ο αποδέχτης. Και καμιά δεκαριά άλλη που μάθανε εκεί στο κάγκελο. Για λέγε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις ετοιμάστηκα για την Κυριακή. Α, έτσι θα σκάσεις. Ε, πάντα. Το έχεις δώσει τον πέντε αυτό το πουκάμισο. Στην Αρούκα. Στην Αρούκα, ε. Μου το έδωσε πίσω. Αρχίζει, εάν και εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, ε. Τι εάν και εφόσον. Το πρωτάθλημα. Κάτσε, γιατί περίμενε λίγο. Ναι, αρχίζει. Ε, άρα και καλά έκανε. Καλά έκανες εσύ. Τρίτη είπε εγώ. Άλλοι δεν κάνουν καλά. Αυτοί πρέπει να τα κάνουν καλά, αυτοί δεν τα κάνουν καλά. Εσύ καλά έκανες, σαν φίλαθλος, σαν οπαδός. Γιατί βγαίνει τώρα και ο υπουργός και μας λέει. Δεν ξέρω τώρα αν τα έχει πει αυτά. Εάν τα έχει πει, αν και εφόσον έχει πει τέτοια πράγματα. Λέει, αν θα γίνουν επεισόδια, λέει κάπου, θα το διακόψω. Ποιο θα διακόψει, δε. Τι είναι, τη συμβλήκη του πατέρα σου. Και ποια, δηλαδή, τι επεισόδια να γίνουν. Άκου τώρα. Ό,τι επεισόδια γίνονται, γίνονται. Από αυτού που μιλάει. Από αυτού, από του συνομιλητέ του, από του οπαδού των ομάδων που οι πρόεδροι τους είναι συνομιλητές σου για να φτιάξετε το ποδόσφαιρο. Αυτά τα επεισόδια γίνονται. Και μας, ποιος μας το λέει ότι δεν είναι, γιατί τα έχετε βρει σήμερα, είδαμε πάλι σήμερα άλλα, θα πάμε και εκεί. Ποιος μας λέει, καταρχήν είναι ύποπτο αυτό που λέει. Αν και εφόσον, το ξαναλέμε, που έχει πει, δεν πιστεύω να έχει ξεστομίσει. Βέβαια έχει δώσει τέτοια δείγματα. Πέρυσι τα έχει δώσει. Πέρυσι. Φασιστικών αποφάσεων. Και, που δείγματα να θυσιάζει το ίδιο το ποδόσφαιρο, γιατί για τα άλλα δεν ασχολείται, εκείνη η οικονόμα, να θυσιάζει το ίδιο το άθλημα στο βωμό των συμφερόντων κάποιων απαταιώνων συνομιλητών που δεν έχει σκοπό, που δεν έχουν σκοπό. Απαταιώνες, λαθρέμπορους. Ναι, από καταδικασμένους. Ναι. Ρε φίλε. Στο κεντρικό. Να, εμάς, να σας πω και κάτι. Να και η ΕΠΟ, να και η μία ομοσπονδία, να και η άλλη. Δεν μ' νοιάζει τίποτα. Αλλά τώρα, να θες να το πω αλλιώς. Κάνει και καλά να δείτε μια προσπάθεια εξυγειαντές του κόλλου. Έτσι. Και του σαβαντάρει και ο υπουργός. Να ήταν, σου λέω εγώ τώρα, Τάκη. Να ήταν τίποτα πρόσωπα άφθαρτα. Ας ήταν απατεώνες όπως είναι. Αλλά να μην τους ξέραμε, να ήταν αφθαρτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και πρόσωπο, να τα απαταιώνες. Ρε παιδί μου, άμα είναι αφθαρτό ένα πρόσωπο, έστω άγνωστο, έχεις μια ελπίδα, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ότι ξέρεις κάτι. Μπαίνει καινούριο αίμα, άλλες ιδέες, νέες ιδέες, νέες τακτικές και τέτοια φτιάξουμε το ποδόσφαιρο που είναι καλαδμένο. Τα άλλα είναι όλα καλά, κάτι άλλες ομοσπονδίες ή τέλος πάντων. Θα πούμε πιστεύω. Ναι, ρε παιδί μου. Και βλέπεις ποιοι είναι να φτιάξουν το ποδόσφαιρο, ο Θωμάς ο Μητρόπουλος, ο Παπαδόπουλος, κάτι τέτοιο. Αυτοί όλοι συσυμβασμένοι που το έχουν καταστρέψει, έτσι. Πάλι σύμφωνα με τα λεγόμενά σας. Γιατί και ο Μητρόπουλος παράγκα, αυτό ο Θωμαίδης το παράγκα από εκεί δεν βγήκε. Από το καλύβα του Μπαρμπαθωμά, ναι. Παύλα παράγκα.
Έτσι δεν βγήκε, ρε Τάκη. Ωραία, τώρα τι έγινε, υπάρχει παράγκα. Λοιπόν, και τι θέλετε, δηλαδή, ο κόσμος του Ολυμπιακού να είναι ήσυχος ότι κάνει ο υπουργός τη δουλειά του και πάει να φτιάξει το ποδόσφαιρο ο υπουργός. Ναι, εντάξει, πάει να το φτιάξει. Να δούμε και τους συνομιλητές και βλέπεις τους συνομιλητές όσοι έχουν συμβάλει στην καταστροφή του, είναι οι συνομιλητές του. Και οι συμβουλιατέρες του. Γιατί είναι και αυτό. Να ήταν απλά συνομιλητές, να παίρνουν γνώμες, δεν είναι. Είναι κατ' εντολή. Εδώ βλέθηκε ο Μελισσανίδης. Με ποια ιδιότητα βρέθηκε εκεί πέρα και του λέγε υπουργάρα μου και. Δεν είναι πρόεδρος, και αυτός. Όχι, δεν είναι πουθενά. Ναι. Τίποτα, τι είναι ρε. Τίποτα, ρε. Φύλαθλος. Μέτοχος. Φύλαθλος. Αφύλαθλος. Σαν φύλαθλος. Με ποια ιδιότητα. Και εγώ, και εγώ. Θα πας και εσύ, αφήγαινουμε όλοι. Α, πήγαινουμε όλοι. Και τον είπε υπουργάρα. Ναι, υπουργάρα μου λέει. Κάποιος άλλος έλεγε από αυτό το. Τη διάδα. Άλλος ένας έλειπε. Ποιος έλειπε? Ο Φλαμπουράρης. Άντε ρε. Άμε. Να τα κάνουν όλα... Ναι. Λοιπόν. Α, πάει η σύννεφο μετά, η τριάδα. Αρχίσουν τα διχαλωτά. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Εντάξει, είναι ντροπή. Κάτσε ρε, εάν και εφόσον ναι. Ο υπουργός Κοντονής είπε τέτοια πράγματα, απορώ ότι Τσίπρας τον θέλει. Ναι, είναι ντροπή για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κοιτάμε. Εμείς δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα άλλα, ούτε θα κάνουμε εδώ μικροπολιτική. Τι να λέμε βγάζει. Για τις συντάξεις και τα τέτοια. Αυτά τα ισχύουν, αλλά δεν θα τα θίξουμε εμείς αυτά. Εμείς θίγουμε σωστό, πάμε σε αυτό. Ό,τι αφορά αποκλειστικά το ποδόσφαιρο, την ομάδα μας. Την ομάδα. Έτσι, και αυτούς που βάλουν την ομάδα μας. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια ομοσπονδία σε 10 χρόνια και το ξαναλέμε, να και η ΕΠΟ, να και η κάθε ομοσπονδία. Έτσι, ακριβώς όπως το βλέπετε. Ολυμπιακός είμαστε, δεν παίρνουμε καμπάνι. Για να το κάνω εγώ πιο καλά. Αν δεν ήταν η κατακόκκινη, να σε παραστατικά. Αν δεν ήταν η κατακόκκινη ΕΠΟ, θα είχατε τερματίσει καμιά 70 βαθμούς πίσω πέρυσι από τους 30. Γιατί πήρατε άλλους τόσους δώρο. Έτσι, υπάρχουν άλλες ομοσπονδίες. Ζητάει ο Παναθηναϊκός την εξαίρεση, λέει, διαιτητών. Ωραία. Ναι, πείτε μας, θέλετε να πει και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, άλλους 5-6, να πει και η ΑΕΚ καμιά δεκαετία, ο ΑΕΚ θα τους πει όλους, ξέρεις, όπως πάντα, να τα κυρώνουμε. Άκου τώρα, η ΑΕΚ, τώρα δηλαδή θέλει, Παύλα Μελισσανίδης, όλα μπάχαλο, μπουρδέλο, όλα για να καταλάβετε τι γίνεται, θέλει να μην υπάρχει πρωτάθλημα ποτέ, να μην υπάρχει ποδόσφαιρο τίποτα. Αυτές τις εντολές δίνει στον υπουργό ο συνομιλητής του, ο καταδικασμένος, να μην υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει πρόθεση να μπει ούτε ένα σεντς για να ξέρετε τι γίνεται. Και αυτές τις τακτικές τις αβαντάρει ο υπουργός. Και αυτό τον υπουργό τον κρατάει στη θέση του ο πρωθυπουργός. Έτσι, είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Είναι ντροπή, είναι φασιστικές αποφάσεις. Όλοι καταλαβαίνετε τι γίνεται, θέλουν να χειραγωγήσουν το πρωτάθλημα, θέλουν να το διακόπτουν κατά το δοκούν, να βάζουν τους δικούς τα μαλώνουν. Εδώ η επίθεση, η συγκεκριμένη που έγινε σήμερα στη Football League, ένας δημοσιογράφος, φίλος και αυτός του Κοντονή, την είχε προαναγγείλει. Ότι λέει, ναι, την είχε προαναγγείλει, από τις 14 Αυγούστου την είχε προαναγγείλει. Μπείτε μέσα, έχουμε και τα ονόματα, σκρίπτα μάνεν, τα γραπτά μένουν εδώ πέρα. Να έχει ο δημοσιογράφος, να ξέρει τι θα κάνουν οι χουλιγκάνοι. Γιατί δεν μιλάμε για απλούς οπαδούς, άμα ήταν δηλαδή να πιάσει το πνεύμα των οπαδών, το πνεύμα των οπαδών, εντάξει, πιάνει την κοινή γνώμη του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και τέτοια. Εδώ λέμε συγκεκριμένα, ήξερες τι θα κάνει ο κάθε χουλιγκάνος. Άρα αυτά είναι όλα συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι, υπάρχει ενορχιστρωμένη προσπάθεια απαξίωσης του ποδοσφαίρου με φασιστικές αποφάσεις. Υπάρχει ενορχιστρωμένη προσπάθεια καταστροφής του ποδοσφαίρου με μπροστάρι τον Κοντονή. Έτσι, και με συμβουλιάτορες τους γνωστούς. Έτσι, έχουμε δεδομένα πράγματα, υπάρχουν δικασμένα. Δεν είναι απλά πλέον ενδείξεις, είναι και αποδείξεις. Η αστυνομία ποτέ πάντα γίνεται πανικός, είχαμε τραυματίες, ποτέ δεν πιάνει κανένα. Έπιασε ένα μπρελόκ όμως. Το καλό είναι ότι έπιασε ένα μπρελόκ σήμερα η αστυνομία. Ναι ρε, το πιάσε, το μπρελόκ το σύλλαβε εκεί πέρα. Το σύλλαβε. Λοιπόν, αυτά είναι τακτικές που γινόντουσαν σε άλλες χώρες και σε άλλα καθεστώτα. Έτσι, δεν εκφράζουν μια δημοκρατική κυβέρνηση όπως θέλετε, όπως θέλει να λέγεται. Και δεν θεωρούμε ότι σίγουρα δεν τα ξέρει αυτά η ηγεσία. Ότι και πόσο μάλλον να πεις ότι ξέρεις κάτι,
Εδώ ολόκληρο υπουργό έχουν γίνει τα τσιμίτσι κότσι με του χουλιγκάνου και με του λαθρέμπορου και με του δεδηλωμένου απαταιώνε και με τι. Με αυτού που κατηγοράγαμε τόσα χρόνια, που κατηγοράγατε εσεί οι ίδιοι. Τι έγινε τώρα, γίνανε καλοί. Δεν υπάρχει παράγκα τώρα. Τι έγινε, λιώμενο η παράγκα. Έτσι. Με αυτού συνομιλείτε, τα ξέρει ο κόσμο. Τσίπρα, κάνε τα κουμάντα σου. Με το συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Όσο πηγαίνει, ο κόσμος θα βράζει εναντίον σας και εναντίον αυτών των αποφάσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε δίκιο. Γιατί δεν το έχετε. Πολύ απλά, έτσι. Μιλάμε για την πραγματική εγκληματική οργάνωση που την αβαντάρει με ενδείξεις, αλλά για πολλούς είναι αποδείξεις και ο υπουργός. Και είναι όλα συνεννοημένα. Και δεν γίνεται να ξέρουν οι συνομιλητές του Υπουργού για την επίθεση που έγινε σήμερα στη Football League για να πάνε να δίνουν και καλά την κακιά ΕΠΟ και να μην το ξέρουν, ενώ τα ξέρουν όλα για τον Υπουργό, ξέρουν και για τους χουλιγκάνους. Πώς γίνεται να ξέρουν το κάθε βήμα των χουλιγκάνων και να ξέρουν και το κάθε βήμα του Υπουργού. Πώς γίνεται αυτό το μαγαζάκι μαζί, εκεί μαζί. Πέρα. Λοιπόν, Άκη, κάτι, θα τα δούμε. Κάτι είπες, εδώ είμαστε εμείς. Κάτι είπες για τον Παναθηναϊκό, τη ζήτησε εξαίρεση διαιτητών. Ναι, έξι. Ναι, τέλος πάντων, έξι. Κατά Ολυμπιακός πόσα χρόνια ζητάει. Στον μπάσκετ. Στον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο. 15 χρόνια. Που υπάρχει εκεί πραγματικά. Εκεί είναι εγκληματική οργάνωση. Εκεί είναι καξτερισμός. Εκείνε... Μέχρι και απειλές Προέδρου να λέει θα έρθω σπίτια σας. Φίλε, εκεί είναι πραγματικά. Δεν λέω μόνο για τα παιδιά που έβρισε του Σπανούλη και στη γυναίκα του. Εκείνη τα εκεί. Κατσάκι, γιατί το πέρα υπάρχει τώρα. Πάνε να καταστρέψουν τα πάντα τώρα. Και υπάρχει και πραγματική κλοπή για να σου. Κλοπή. Δηλαδή, και ένα μόνιμο πρόεδρο, ο Βασιλακόπουλος. Όχι μόνο αυτό. Και εκεί υπάρχει μια ομάδα άξια. Που και υπάρχει κι άλλη μία που του κλέβει τα πρωταθλήματα. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον τα πέντε φορέ είχε αλλάξει το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον πέντε τα πρωταθλήματα αυτή που το αξίζει. Ναι. Ή πείτε μου, άξιζε κανεί άλλο να πάρει κανένα πρωτάθλημα και δεν το πήραν. Ναι, άξιζε και τη ΣΑΚ που το πήρε στη Γάμα Εθνική. Άξιζε. Καλά έκανε και το πήρε. Ναι. Παρόλο τα επεισόδια που κινούνταν με τη Βουλιαγμένη και με κάτι άλλο. Με κάτι ομάδα που παίζαμε πριν 30 χρόνια. Δεν τρέπεστε λιγάκι, θα πείτε για Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτό είναι έσχος. Απατεώνες όλοι. Αυτό είναι έσχος και αυτοί καλά κάνουν εκείνα απατεώνες. 15 έτσι. Χρόνια ζητάει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ξέρεις τι ζητώ και δεν έχει βγει ένας. Να μην λέω και ονόματα τώρα. Όχι μόνο αυτό. Στην ΕΠΟ που. Μόνο στην ΕΠΟ. Καταρχήν. Α, έλα, σου πω. Γιατί να μην πει στο μπάσκετ, παιδί μου, ότι άμα γίνει επεισόδια θα το διακόψω και το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Και εκεί βία υπάρχει, έτσι. Και εκεί γίνονται επεισόδια. Και γίνονται και αυθόρμητα, δεν γίνονται. Το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου θέλει να το διακόψει. Εγώ είμαι σίγουρος θα το κάνει αυτό. Μακάρι τον διώξει ο Τσίπρας. Είμαι σίγουρος όταν ο Ολυμπιακός είναι 10 βαθμούς μπροστά. Δεν πρόκειται να διακόψει κανένα πρωτάθλημα αν είναι ισόβαθμος, ξέρω εγώ, με ένα καφέ. Ναι, ναι, άλλο, ναι, τώρα, ναι, εντάξει. Είμαι τους φίλους. Αλλά και τα επεισόδια θα γίνονται πάλι συστημένα. Λεωφόρο. Στην Τούμπα και τα κλείνουν όλα τα γήπεδα. Συστημένα εκεί όλα, θα γίνουν. Όλα τα γήπεδα. Και μετά και νομίζω... την πληρώνει, ξέρω εγώ, Πλατανιά. Ποιο άλλο. Λά, στην Πλατανιά την πληρώνει. Ναι, ποια άλλη ομάδα, δεν ξέρω, τα είπα τι θέλει. Όχι, όλε οι ομάδε. Ο Πανιόνιος, όλες οι ομάδε. Όλε οι ομάδε. Την πληρώνει. Πάνω απ' όλα την πιο φτωχή, ρε. Όχι, μην πάρει τη φτωχή. Την πληρώνει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Πάνω απ' αξιό. Σωστό, από το ποδόσφαιρο ξεκινάμε. Αλλά πιάνω. Εκεί μένουμε. Ωραία, ωραία. Άσε, ο Πλατανιάς, άμα θέλει οικονόμα, έχει τους φίλους. Έχει τους φίλους, ναι, εντάξει. Ωραία. Τον Πλατανιά. Όλες οι φτωχές ομάδες, όλο το ποδόσφαιρο, ορίστε. Πάει στους φίλους του εκεί πέρα, φάει κανένα σουβλάκι, κανένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Ο Πλατανιάς. Μια και είπαμε Πλατανιά, η δικιά μας ομάδα, το από το θυμήθηκα. Α, δικιά αυτός μας. Ο Κουλουμπαλί. Το αναπτυράκι. Ναι. Τι έγινε από δικιά μας ομάδα, πήγε και αγόρασε η ομάδα Παναθηναϊκό σε παίχτη. Πώς δεν είναι το. Τώρα είναι δικιά μας η ομάδα. Πώς δεν είναι. Πέστε μια αλήθεια, ρε. Πέστε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο μόνος που παίρνει πέστε κάθε χρόνο και εσείς ποτέ, ποτέ εσείς, εφέτος βάλετε κάτι παραπάνω. Αντί για 30 πάμε στους 20. Γι' αυτό θα βγάλουμε και την άλλη την εκπομπή, τον ημερωτικό μαγκαζίνο. Α, ναι. Μία με πέντε, ναι. Μία με πέντε, να ξέρετε λοιπόν, το πρόγραμμα. Να ενημερώσω κάτι προσωπικό. Αυτό τον Ουγγαρέζο. Ρε Ουγγαρέζε, έχεις καμιά αγωνία εσύ. Καταρχήν να σου πω για μια εξαγωνία, δεν θα πάρω καμιά εκπομπή εγώ στο κανάλι του Μαρινάκη. Καμία. Εσύ να έχεις την αγωνία, μπας και κάνε κανένα τηλεμαραθώνιο με τον Αλαφούζο και οικονομήστε πάνω από 500-135.000.
Βλάκα που τον ρώταγε και πώ. Και δεν ξύπναγε ο άλλο, δεν ήξερε τι να πει. Τι έγινε τώρα με αυτόν τον άνετα, τι έπαθε με αυτόν. Ναι, ο Κάνερ, θα πάρει ο Τάκη. Θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω. Πρώτα θα αρχίσω από ένα αγκούρι. Εντάξει, από ένα αγκούρι θα αρχίσω πρώτα. Φρικασέ. Φρικασέ. Ρε, πήγαινε στον πρόεδρο σου. Ακούστε, ρε, αν είτε. Να βάψει τα κάγκελα. Λοιπόν. Να το ρωτήσει και πόσα έχετε μαζέψει και να σου πει δυο φορέ 500-135.000. Όχι τώρα. Για αν έχετε αγωνία για τι εκπομπέ, όλε οι εκπομπέ θα λέγονται σα μαγικά ο Βαγγέλα. Έτσι, μπράβο. Έτσι θα λέγονται οι εκπομπέ. Όλε. Όλε οι εκπομπέ. Και για εκείνο το λαγό που βάλατε εκεί. Ποιο λαγό? Το Σαββίδι. Καλά, άστα, γιατί τα έχουμε. Απατεωνιά είναι. Άστα, τι είναι εκεί. Για μέσα Αμερική. Για εισαγγελία. Και 60 εκατομμύρια θα έρθουνε και μέσα θα πήγαινε. Κάτσε, μα πει και αυτό, κάτσε. Κάτσε να δούμε και το πώ θα αντέσχεσαι. Ένα λεπτό, να δούμε τα, πού τα βρήκε τα λεφτά από τσιγάρα, από λοιπόν, ποτά, από, υπάρχει... από δουλειά, μεροκάματο, να σκάβει οικοδομή, από πού. Θα τα δούμε όλα. Εκεί στο σχολείο που πήγαινε, στο δημοτικό, ρε, που ήμασταν ελληνικά μέχρι μία μέρα. Είδα ένα μήνυμα εκεί. Α, κάτσε λίγο. Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια με βέβαια. Ένα λεπτό, ναι, θα πάμε και εκεί. Αύριο, Μάκη, γεμάτο την Κυριακή το Καραϊσκάκι. Βλέπετε τι πόλεμο μας κάνουν. Επειδή είπες για το Σαββίδι. Ναι, καταρχήν, πες. Πάλι πέμπτο βγήκε, έτσι. Πάλι πέμπτο. Και υπάρχουν δύο τεινά. Κάτσε να το πάμε να το αναλύσουμε. Υπάρχουν δύο τεινά. Το ένα είναι ότι βγήκε πέμπτο. Έτσι, όπως πάντα. Και σαν πέμπτες που βγήκε πάλι, όπως και με τον ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει τίποτα, ούτε και, και τώρα κατάφερε τίποτα προσωπικό. Και σαν πέμπτες που βγήκε, κάθισε και είπε όλες αυτές τις δικαιολογίες και πάλι κάποιος έφταιγε, πάλι κάτι έγινε. Ένα είναι αυτό, έχασες με λίγα λόγια, δεν πας. Εσύ ο Σαββίδης, ο Σκορπάο, μην λες κανένα φρύδι, εσύ ο Σκορπάο πήγες και κλείστηκες. Το είπε κιόλας, το είπε. Ναι, ακού, ένα λεπτό ρε παιδί, ναι, μα τα αναλύσουμε εδώ. Με τα λεγόμενά τους, δεν λέω εγώ άλλα. Πήγες και κλείστηκες 60 ώρες μέσα για να κάνεις το λαγό. Ποιο λαγό, της κυβέρνησης δηλαδή. Και με τι όφελος έκανες το λαγό. Κάποια ανταλλάγματα. Τι σου τάξανε, ένα είναι το κράτημα. Ένα ξενοδοχείο. Ναι, σου λέω, λέμε ρε παιδί. Λέω κι εγώ. Ή έχασε ή έκανε το λαγό, έτσι. Ωραία. Δεν είναι. Ένα από τα δύο, ναι. Ή έχασε στα ίσα. Μόλις ήταν για λεφτά. Στα ίσα σημαίνει ο Βαγγέλης πάλι του Σαββίδη. Το κεμπάπ. Εάν είναι λαγός. Αν είναι λαγός είναι καφυλακή. Πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας. Είναι καφυλακή. Ναι βέβαια. Αυτό ομολόγησε. Έκανα το λαγό για να δώσουμε πολλά λεφτά στην κυβέρνηση. Αν είσαι λαγός. Άκου ρε ο άνθρωπος. Πες τον εισαγγελέα. Ρε πήγαινε και στην Ουκρανία κάτω ρε. Αλλά άκη κόλλο του πίτσε στον εισαγγελέα μόλις επάνε ότι το είπα για πλακίτσα. Εντάξει Σαββιδάκο. Όχι κολοτουμπίτσες, ότι το είπα για πλακίτσα. 5 χρόνια στην Ελλάδα. Τι έχει καταφέρει πολλά. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλας. Αυτά δε, που λέμε. Ρε ας τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός. Εντάξει, οι άλλοι τον έχουν κάνει. Σαν την ομάδα. Τι ρε, τώρα οι άλλοι που σιγά ο Ολυμπιακός. Τι δουλειά έχετε με τον Ολυμπιακό Ερδελαμπού. Εσείς θέλετε να φτάσετε. Επειδή είναι πρόσωπο πάω. Εγώ σου λέω, ναι, και τι έγινε που είναι. Το δύο πρωταθλημάτων. Ναι. Εντάξει. Σωστή. Ωραία. Πες μου, ναι. Τι καταφέρανε αυτά τα 6 χρόνια που είναι άστον Ολυμπιακό. Να το πιάνει κορόιδο με τις Ανίδης. Αυτό έχει καταφέρει. Πήρε και Πελεγιάεκ. Πήρε. Ο Παναθηναϊκός πήρε κύπελο, ναι. Του πήρε πρωτάθλημα πατέρας. Του πήρε. Έτσι. Ωραία τα πας. Μπράβο ρε επιτυχημένε. Κάνε καμιά γεωγραφία με την πάρτη σου. Δω Ελλάδος εκεί πέρα τον αγιογράφο να βγάλει που την κούρση. Λογικά, κούρηση. Να πάμε και λίγο στο λογικά, πάρουμε λίγο τα κομμάτια σας, εσάς τους παπαδούς του πάγου, που για μένα είστε πιο βλάκες άνθρωποι, οπαδοί της Ελλάδος. Οπαδοί άστρο. Σαν άνθρωποι και έχουν μυαλό, ξύπνοι είναι και της Αλληνικής. Και της Αλληνικής, άκρο να σου πω εγώ. Θα πέσουμε τον Ολυμπιακό να πηδάνε μέσα. Άλλο ρε, σου λέω, της Αλληνικής και χαβαλέ έχουν και χιούμορ έχουν. Ρε και τους παγκοτζίδες, ρε. Ναι, αυτό εντάξει, αλλού μένουν και άλλοι. Μόλις μπλέκουν εκεί με τον Πάοκ είναι ένα ροδελομπού. Ό,τι μπουρδέλο είναι η ομάδα σας γίνεται και εσύ. Αντί, επειδή έχει πάρει πιο πολλά λεφτά από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή τι, εμείς τους αγαπάμε. Όχι, τους αγαπάμε. Δεν πιάνω κορόιδο, ρε. Ναι, αυτό είναι. Και τα λεφτά που σου παίρνουν για το. Για εκείνο το βόθρο, το society εκεί πέρα ναι, που. Άλλο, εσύ τα δίνεις. Ναι, όλα αυτά. Άκου, τι έχετε καταφέρει με λίγα λόγια, ρε. Με Παναθηναϊκό 100 θέσεις κάτω από εσάς στην Ευρώπη. Με 150 θέσεις κάτω από εσάς στην Ευρώπη. 200 ακριβώς είναι. Εξαφανισμένοι. Ηρακλής, Άρης,
Παναθηναϊκός αυτό το χάλι. Η ΑΕΚ αυτό το χάλι. Γάμα εθνική. Τη διεθνική. Όλες οι ομάδες να λείπουνε και δεν έχετε καταφέρει εσείς οι Παοκτζίδες επιτυχημένοι με τον πρόεδρο τον επιτυχημένο, τον πρόεδρο των επιτυχιών, δηλαδή πάντα πέμπτος, δεν έχετε καταφέρει να καθιερωθείτε στη συνείδηση τη δικιά σας και κατόπιν όλης της φιλάθλης Ελλάδας σαν δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Γιατί σαν πρώτη δεν το αφήστε. Αυτά τα λέτε. Πρώτη. Ναι, δεν υπάρχει. Πρώτα κάτι παιδάκι. Πρώτα. Η συνείδηση του κάθε του παιδιού σας, στη συνείδηση του παιδιού σας, του εγγονιού σας, του νεογνού που γεννιέται, είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Πάμε για τη δεύτερη τώρα. Τι έχετε καταφέρει με τον επενδυτή το Σκορπάο, που δεν τον αφήνουν να πάει στη Μολδαβία, κάτι εκεί κυρώσει και ελαφριά τσιγάρα μα δέκανε. Άλλοι τα γράφουν. Εμείς ναι, εδώ. Με τι ευκολία έβαλε τα 60 εκατομμύρια, ναι, ναι. Τι έχετε καταφέρει, πείτε μα. Απατεώνιε. Τι έχετε καταφέρει. Σας. Τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Πέμπτη ήσασταν με οποιαδήποτε συνθήκη και οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκονται οι υπόλοιπες ομάδες αυτές που συναγωνίζεστε. Και το ξαναλέω, Ολυμπιακός είναι αλλού. Πέμπτη ήσασταν, πέμπτη είστε. Πέμπτη ήσασταν, έστω και άλλο τα βάζετε ένα χιλιάδικο ευρώ, δεν υπήρχε κόπιτσα. Πέμπτη είστε και τώρα που λέτε ότι τα σκορπάει ο άλλος. Θα δούμε τι σκορπάει και πού έχουν σκορπιστεί. Ναι, σταμάτησε τα 60 εκατομμύρια. Ναι, λιρέτες. Ναι. Στον εισαγγελέα. Δηλαδή 600.000. Μην κάνεις κολοτούμπα, ρε Σαββίδη, πατελονάτε. Όπως κάνατε εκεί πέρα με τις απειλές του κόλλου που λέγατε ότι θα δίνετε όλο τον κόσμο και μόλις σας φωνάξανε ποιος εγώ. Μόνο για να τα γράφουν οι τσάτσοι δημοσιογράφοι δικοί σας και ψευτομαγκές του κόλλου. Η μαγκιά είναι να πάρεις την ομάδα σου, άκουσα Βιδάκου. Να πάρεις την ομάδα σου και να την κάνεις δεύτερη. Να την καθιερώσεις. Και να είναι εκεί δεύτερη. Να σταθεροποιηθεί και σιγά σιγά μπορεί να χτυπήσει και τον Ολυμπιακό. Λέμε ποια είναι η μαγκιά για έναν οπαδό του ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν είναι να διαβάζεις στα μανταλάκια. Λοιπόν, εισιτήρια, ξαναλέω να πάρει το μήνυμα με τη Βέρεια από αύριο, μαγκές. 8.30 ώρα, ε. Κυριακή. Ναι, 8.30. Ωραία. Μια χαρά. Και διαρκεία. Σύγκα το Καραϊσκάκι. Τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι θα το δούμε. Μόνο και μόνο από αυτά που κάνουν στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, στους οπαδούς του Ολυμπιακού, τη λάσπη που πετάνε, θα διακόψουν το πρωτάθλημα όποτε θέλουν εκείνοι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι δεν πάει καλά. Πάρουν, ναι, ναι. Διακοπή το πρωτάθλημα. Το είπε ένα από τη Ζάκη. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Δεν τώρα και εσύ, Ζάκη, να χτενίζει με την ησυχία του κύριου το Μούση και το Μουστάκι. Όλο αυτό έχει στο νου του. Εντάξει, ρε, παιδί μου. Μα είναι δυνατόν. Εδώ αυτά λέει τα εκεί. Δεν γίνονταν επί Παπαδόπουλου. Δεν έχουν γίνει ποτέ. Επί Παπαδόπουλου στην Ελλάδα δεν γίνονταν. Δεν έχουν γίνει ποτέ, έτσι. Αυτά που λες. Κάτι παρόμοιο έγινε με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλι. Δεν τα κάνανε διακριτικά. Δεν καταστρέφανε το ποδόσφαιρο, του λέγανε φύγε στην Τέλη Νταϊλίκη. Έτσι. Πήγαινε έξω όπως επεκταρά. Φύγε σε Αργυρού την Νταϊλίκη. Μόνο αυτό μας μπαίνει. Αλλά λέει του Καρντόσο, τι με την Παραγουάη δεν έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις. Ναι, αυτά λέμε. Με την Παραγουάη δεν έχουν πιάσει τίποτα. Ρε, αυτό. Σαν του λέει πήγαινε είσαι κομμουνιστής, όχι είσαι δεξιός. Γιατί είναι αριστερή κυβέρνηση, συγγνώμη. Φύγε είσαι ακροδεξιός. Ποιος ξέρει τι ανταλλάγματα θα έχουμε. Και τον έχουν πιάσει λοιπόν, μάγες, ξεκάθαρα τα πράγματα. Είμαστε σε πόλεμο. Ελάτε δίπλα στην ομάδα μας να τους πάρουμε το πιο γλυκό πρωτάθλημα. Θα τους πονέσει και θα τους τελειώσει ολοκληρωτικά για πάντα. Τους εχθρούς τους βλέπετε. Δεν έχουμε ανάγκη και είναι πολλοί. Όλοι σχεδόν. Δεν έχουμε ανάγκη να κατασκευάζουμε εχθρούς εμείς μόνοι μας, μέσα στην οικογένειά μας. Για κάποιους είναι αυτό. Διαρκείας. Έχουμε εχθρούς, άμα θέλετε να μαλώσετε εσείς οι πολύ σκληροί. Μάγκες. Που λείπατε 20 πάμε χρόνια από το Καραϊσκάκι. Ξεκινάει από τρίτη αγωνιστική. Παίζουμε τη Βέρεια. 8.30 την Κυριακή. Και από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα, τα επόμενα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, στο πρωτάθλημα, είναι η έκτη, η τρίτη είναι με τη Βέρεια. Η έκτη είναι με την ΑΕΚ, το επόμενο, μετά τη Βέρεια, το εντός. Το πάλι εντός είναι με τον ΠΑΟΚ, 8η. Και το επόμενο πάλι εντός είναι με τον Παναθηναϊκό. Άντε. Δηλαδή έχουμε έτσι, Βέρεια, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό. Έτσι βγαίνει. Και ενδιάμεσα και η Ευρώπη. Μακές, άρχισε ο πόλεμος που μας κάνουν. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα επειδή το θέλει ένας υπουργός. Και χωρίς υφυπουργός. Τι υπουργός. Διαρκές υπάρχουν. Από αύριο τα εισιτήρια στο Καραϊσκάκι.
Και τι, τα παιχνίδια τα ίδια είναι, τάκι μου, δεν είναι. Ίσα ίσα μπορεί να είναι και παραπάνω παιχνίδια. Δηλαδή και μην μου πείτε. Ναι, ότι, για Ευρώπη, δηλαδή, μάγες, επειδή. Άμα είναι αυτά η διαφορά, οι 4.000 διαρκεία από τα 21 που είχαμε. Ναι. Τι θέλετε να βλέπετε, του Champions League, είσαστε Ολυμπιακοί, άμα είναι, δηλαδή να είστε μόνοι του Champions League, καλά κάνετε και δεν αγοράζετε. Έτσι, πάρα, θα πάρουν οι άλλοι. Καλά κάνετε, ρε. Που θέλουν το κύπελο UEFA, θέλουν και το πρωτάθλημα. Καλά κάνετε, εσείς μισάς του Champions League και έχετε συνεχίσει. Έλα ρε, τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Για μια χρονιά στα 20 χρόνια, η τρίτη χρονιά μάλλον, μην λέω ψέματα. Η τρίτη χρονιά στα 20 χρόνια, είμαστε εκτός. Και δεν θα πάρουμε τα διαρκείας για το κύπελο UEFA, αυτό ούτε να το ακούω. Όποτε διαβάζω. Και να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, παιδιά, και το κύπελο. Η αστυνομία λέει θα εξηγνιάσει την υπόθεση, λέει ο κύριος Υπουργός. Έλα, ρε. Έχει πιάσει ένα μπρελόκ. Έχει εξηγνιάσει κι άλλες που είσαστε μπλεγμένοι εκεί πέρα το παρεάκι σας, ε. Μακάρι να δούμε. Περιμένουμε εμείς. Αλλά μέχρι τώρα δεν είναι όλο φαντάσματα. Όλο κάποιοι ήταν, όλο τέτοια. Κάτι μπρελόκ έχετε συλλάβει. Κάτι λαβαράκια. Από ανθρώπους τίποτα, έτσι. Όλο μες στην εξιχνίαση είσαστε και πέφτει πολύ ζήλος να εξιχνιαστεί. Να εξιχνιαστεί ή να καλυφθεί. Γιατί μέχρι τώρα μόνο καλύψεις βλέπουμε. Εξιχνιάσεις δεν βλέπουμε. Να πάμε στη γραμμή. Πάμε όπου θέλεις. Έλα, καλησπέρα παιδιά. Έλα φίλε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Καλησπέρα, Άγγι, καλησπέρα, Ταγί. Γεια σου. Τάσο από τον Πειραιά. Ναι. Έλα, Τάσο. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, Τάσο από τον Πειραιά, Ολυμπιακός είμαι. Πήρα διαρκεία σε πριν λίγες μέρες την 6. Περιμένουμε τον Κοντονίνα για να αρχίσει το πρωτάθλημα. Θα δούμε λίγο μπάλα. Πιστεύω Ολυμπιακός κάνει φέτος πολλά πράγματα. Πού είναι αυτός με το μηχανάκι εκεί πέρα δίπλα σου, πες του να πάει δίπλα. Ακούγεται ένα μηχανάκι. Γαμώ τον Ολυμπιακό σας. Γαμώ το σπιτάκι σου. Και το μηχανάκι. Μπράβο, κέρδισες. Το χρυσό καβλί. Ναι. Πάρ' το και πάρ' το δίπλα σου. Τα σούλια. Ή, πίσω, ή από πίσω σου. Ή δίπλα σου το γλύφεις ή πάρ' το πίσω. Έλα ρε, πήγε και πήρε σε ένα θάλαμο, τώρα από θάλαμο πήρε. Γι' αυτό το είπα και για το μηχανάκι της Τασούλας. Μωρή Αναστασία. Λοιπόν. Πήγε και πήρε από θάλαμο ρε. Ρε τι έγινε ρε σκληρέ. Κάτσε ρε, κάτσε ρε τάκι. Να πω μια κουβέντα. Πες. Ο μεγάλος ο πόνος που έχεις στην 20ετία. Που σου έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Από τη μία σε δικαιολογώ. Αλλά θα έχουμε και τα υπόλοιπα χρόνια, έτσι θα είσαι. Σε αυτή τη μοίρα θα είσαι. Δεν θα σου μείνει τηλεφωνικός θάλαμος για τηλεφωνικός θάλαμος. Θα τους γυρνάς όλους αποσβολωμένος, γιατί είσαι μια κότα. Δεν έχεις τάντε να πάρεις τηλέφωνο από το δικό σου. Όλο γαμάτε, αλλά τίποτα. Θα το πω εγώ. Πες το. Κι όλο στον κόλο πονάτε. Έτσι ρε, δε λαμπού. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Φέκη, καλησπέρα, Άκη. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα. Νίκος από Άνοιξη Ατρόμητος. Από? Από Άνοιξη, Άγιο Στέφανα. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με εσάς και, και με τη διοίκησή σας. Έχω με την ΑΕΚ πιο πολύ. Με τις κλάψες που πάνε και μας κλέψαν τα κύπελα εκεί πέρα και διαμαρτύρονται κιόλας. Α, που σου είχαν πάρει το κείμενο τα ελίκη και φάγατε και ξύλο στο ΆΚΑ, έτσι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ναι, το 2010. Δεν θυμάστε, ρε. Που δίνανε τους οικογενειάρχες πάλι οι σκληροί αεξίδες, δίνανε τα γυναικόπαιδα. Γαργάρα πάλι εκεί πέρα, έτσι. Δεν ακούστηκε τίποτα. Δίκαια η ΑΕΚ, έτσι δεν έγινε. Πού ήταν, ρε. Έλα, αν μ' ακούς γιαγιά, η γιαγιά. Θα φύγει η γιαγιά. Πάμε στο επόμενο. Εμπρός. Έλα φίλε. Τι είναι ρε μάνα, κάλεσε. Ε, κάλασε ρε, εντάξει είναι ρε. Τι, κάλασα. Πάμε. Ρώτα για τη μάνα τώρα. Η μάνα σου ρωτάτε για τα τηλέφωνα. Εμπρός. Έλα φίλε μου. Εγώ είμαι παιδιά. Ναι φίλε μου, εσύ. Παιδιά, εγώ είμαι. Εσύ. Ναι, εσύ είσαι. Εγώ είμαι ΑΕΚτζής από τη Γλυφάδα, Κώστας λέγομαι. Γεια σου Κώστα. Εντάξει,
φάγαμε τα τέσσερα στο Καραϊσκάκι, okay, αν και φύγει ο Δέλλας γιατί άνοιξε η άμυνα. Ναι, ναι. Από το... Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε. Ανοίξατε και μικρός. Άνοιξε η άμυνα, ναι. Άνοιξε άμυνα γιατί έβγαλε το αμυντικό χαφ, αλλά μετά στο Άκα σας πήραμε και το Άιτο, ναι, το 1-0, σας πήραμε και το κύπελλο. Ναι, όπως άνοιξε ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έτσι, μου νο... Α, παιδιά! Ένα λεπτό. 30 βαθμούς, όπως δεν τους λες τους 30 βαθμούς διαφορά. 30 βαθμούς διαφορά, δεν το λες ρε Καραγκιόζη. Άστο ρε. Και το άνοιγμα δεν είναι μόνο... Ένα πάλι στο Καραϊσκάκι, αλλά αυτή τη φορά μην φύγει το πούλμαν. Και πάρουν πάλι ταξί υπέρ της ΣΑΕΚ. Έλα σου πω. Ή που φύγουν οι κάποιοι με τα πόδια όπως πριν 3-4 χρόνια που φάγατε τα 6. Καλά ήταν για μην την άμυνα. Μην φύγει το πούλμαν. Δεν είναι με το πούλματάκι μου. Καλά ήταν με την άμυνα που είπες ότι άνοιξε. Έχει ανοίξει και ο πάτος σας όπως σας το λέω. Γιατί δεν το λες καλά. Πες το τι. Ότι 25 χρόνια δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Το άνοιγμα. Ότι σε έχει κάνει ο Ολυμπιακός τον πάτονα. Γιατί δεν το λες. Τα ανοίγματα. Γιατί δεν το λες ότι σε πήγαινε σαν πατεώνας στη Γάμα Εθνική. Γιατί δεν το λες. Γιατί δεν το λες ότι δεν σου φτιάχνει γήπεδο. Τα ανοίγματα. Γιατί δεν λες ότι δεν σου παίρνει παίχτες. Τα ανοίγματα πες μας. Κάτσε εκεί. Τα ανοίγματα. Κόστα απ' τη Γλυφάδα. Άνοιξη. Δεν πρόκειται να δεις άνοιξη ποδοσφαιρική ποτέ. Δες αυτή την άνοιξη εκεί σου να και ο Στέφανο. Γιατί την άλλη την άνοιξη δεν υπάρχει ποδοσφαιρική άνοιξη με εσάς. Να λέτε την αλήθεια. Πήρες τώρα να μας πεις από τα δύο εσύ. Ούτε για τους 30 βαθμούς είπες, ούτε για 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είπες, τίποτα δεν είπες. Ούτε ότι σε πήγανε στη Γάμα Εθνική, ούτε ότι πέσατε κάτω στην Φιλαδέλφεια και προσκυνάγατε. Ναι, και, που σας βάλανε. Και αφού είπες... Η χειρότερη μέρα της ιστορίας σας. Ναι, ναι, ναι. Πιο πολύ και από αυτή τη Γάμα Εθνική. Και αφού είπες για ανοίγματα, πες για το κανονικό το άνοιγμα, αυτό που σε ενδιαφέρει να ανοίξει περισσότερο. Γιατί δεν λες για τις 6, 4, 5 που τόσο από τον Ολυμπιακό και 3. Γιατί δεν λες ότι ο Ολυμπιακός έχει 79 νίκες και έχει 38. Θα σου πω γιατί. Από το 30 και μετά. Άκου να σου πω γιατί δεν τα λες αυτά. Γιατί θέλετε να τα κάνουμε, θέλετε να μας οθήσετε και εμάς να τα ξεχάσουμε μόλις σας ξαναβρούμε να σας κάνουμε τα ίδια, γιατί σας αρέσει προφανώς. Καλησπέρα. Έτσι, γι' αυτό, μπράβο. Κατάλαβες τι γενετάκι μου. Σου λέει... Φάγατε 380 εκατομμύρια τον ελληνικό λαό, απατεώνες. Και ο άλλος ο Κόκανης με τα χρέη του Κοσκοτάνου σε 10 δισεκατομμύρια δραχμές. Και ο Μαρινάκης πληρώνει όσο είναι μεταγραφή, πάρτε τα λεφτά. Εφορία 100 εκατομμύρια έχει δώσει. Κάτσε να βάλω. Το πουλμανάκι. Καλησπέρα. 3-3 έχουμε. 3-3 έχουμε. Τι. Έλα το πουλμανάκι. Έλα. Εμπρός. Έλα, βάλαμε στα λεφτά. Ναι. Έτοιμοι είσαστε. Έτοιμοι. Σ' ακούμε και εσύ. Ναι, έλα και εσύ. Πες ότι είσαι Ολυμπιακός και βρήσε. Μην έχεις άφος. Όχι, άσε να πούνε ό,τι θέλει. Πείτε ρε ότι βρήκα. Έλα ρε και εσύ ρε. Βαχ και βαχ. Τι έπαθες. Τι έγινε. Για ακούτε. Ακούμε. Κάτι μάλλον. Α, να μιλήσουμε λίγο για μπαλίτσα. Για μπαλίτσα. Ωραία. Ναι. Για πάμε. Αριστείδης από Πατήσια, Ολυμπιακός κλίμα. Ναι, έλα Αριστείδη. Στόπερ, παιδιά, γιατί δεν πήραμε. Τι πήραμε. Στόπερ, στόπερ, αμυντικό. Κάτσε. Έχεις πάρει διαρκές επέτρες στους Ολυμπιακούς, έχεις πάρει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτό το Βραζιλιάνο. Ναι, ναι, άκουρε. Άστο ρε το Βραζιλιάνο, ρε. Άστο ρε το Βραζιλιάνο, ρε. Θε να μιλήσει για μπαλίτσα. Μιλάει για του άλλου 10 που πήρε ο Ολυμπιακός, ρε. Και έχει και ένα παιχταρά στα σέντρε μπακ που λέγεται Ρέτσος. Λοιπόν. Εντάξει είμαστε. Πες το γιατί. Εντάξει είμαστε. Για τη λίτσα. Που θέλει για την μπαλίτσα. Θε και μπαλίτσα, κακομίρι μου. Διώστε τη θέλει. Πιάσε πρώτα την καμπλίτσα και άστε την μπαλίτσα. Αφού εκεί αποσκοπεί. Εμπρός. Θέλει την εμεσούπα, σου δίνει την όθηση. Σας έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Σε οδηγεί. Βάζει την ομοιοκαταληξία για να πει το άλλο. Α, την μπαλίτσα. Ρε, τώρα αφού αυτό θέλει κανονικά. Με την μπαλίτσα κι εσύ. Πάρα αφού αυτό ζητάει ο οργανισμός τώρα. Ναι. 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 4-4 παρεμπιπτόντως. Έλα το πούλμαν. Πάμε. Έλα φίλε. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλούμε κι εμείς να μιλήσεις. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σου Άκη, γεια σου Τάκη. Ναι, Άκη. Άκη με το παιδί που πήρε την Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη Ολυμπιακός. Α, με τη μητέρα σου που μας έβλεπε έτσι, που μου λέει. Με θυμάσαι. Ναι, βέβαια, αλίμονο.
Ολυμπιακό. Γεια σου Τάκη, καλώς ήρθες. Πρώτη φορά μιλάμε και μαζί. Πρώτη φορά πήρα την προηγούμενη φορά στην εκπομπή. Γεια σου Τάκη. Δεν πήρα για πολλά πράγματα. Πήρα και να πω και ένα καλησπέρα κι εγώ στον Τάκη. Ωραία. Είχα πει και στον Άκη Τάκη ότι είμαι Ολυμπιακός, είμαι από την Βόρεια Ελλάδα. Λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσα να πάω στο γήπεδο επαγγελματικό τόσα χρόνια. Φέτος αποφάσισα να πηγαίνω τακτικά. Μπράβο, για να βοηθήσω και την ομάδα, αλλά για να βοηθήσω και τα παιδιά, τα οποία είναι στη Βόρεια Ελλάδα και αντιμετωπίζουμε γενικότερα διάφορες καταστάσεις. Αλλά αυτό που έχω να πω σε διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι το ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι το ότι αυτή τη στιγμή, όσο και να φωνάζουν και να βγάζουν κακίες, δεν πρόκειται να σπηλώσουν το όνομά μας. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιστορία και το πιο σημαντικό είναι ότι προσφέρουμε στην κοινωνία. Προσφέρουμε κοινωνικό έργο από τις υποδομές μας, από τους ανθρώπους που δουλεύουν στις εγκαταστάσεις μας, από τα πάντα τα οποία έχουμε κάνει. Και αυτό το αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί πίστευαν μετά από τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν ήταν καλύτερος του καλοκαιριού, όπως είχαμε πει Άκη, το ότι ο πρόεδρός μας πίστευαν ότι θα μας εγκαταλείψει. Βλέπουμε, Τάκη, αυτή τη στιγμή ότι όχι μόνο δεν μας εγκατέλειψε, αλλά βάζει και πολύ γερά θεμέλια, ακόμη και τη φετινή χρονιά, στο να κάνουμε μια πολύ καλή και δημιουργημένη παρουσία, να δούμε μια πολύ καλή μπάλα. Πολύ σωστά. Όχι, το πίστευα που λες, άκου τώρα. Ποιος έλεγε ότι θα μας εγκαταλείψει. Δεν ακούω πολύ καλά. Εγώ. Ναι. Το πίστευαν που είπες, δεν το πίστευαν, απλά όλοι οι άλλοι δημιουργούσαν ένα κλίμα για να σπείρουν διχόνοια ή ανακατοσούρα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Με σύν όλα τα άλλα που λένε κατά καιρούς, είπανε και αυτό, αυτό είναι ευσεβής πόθος δηλαδή που θα θέλανε όλοι οι άλλοι, να μην υπάρχει Μαρινάκης καθόλου στον Ολυμπιακό, καθόλου στον ποδόσφαιρο για να αλωνίζουν. Και εκεί οθήσανε τον κόσμο, μήπως καταφέρουν και μας βάλουν σε μπελά μεταξύ μας, έτσι. Δεν πίστευε κανείς φίλαθλος του Ολυμπιακού, κανείς νοήμων φίλαθλος δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα φύγει ένας άνθρωπος από μια ομάδα που βάζει 100, που έχει βάλει μέχρι τώρα 100 εκατομμύρια, άστα τα άλλα, τις ενέργειες τους και τις δραστηριότητες στην Ελλάδα. Σου λέω για τον Ολυμπιακό που έχει βάλει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια, να τα αφήσει έτσι κάβα, για να μείνει ο κάθε ρέστος και ο κάθε τρακαδόρος. Δηλαδή, θα φύγει ο Μαρινάκης, που είναι ο μοναδικός που έχει επενδύσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην πτωχευμένη Ελλάδα. Στην πτωχευμένη Ελλάδα και θα μείνουν τώρα, κοίτα, ο Αλαφούζος, ο Σαββίδης, ο Μελισανίδης, οι επενδυτές, έτσι, που πονάνε τα λεφτά, δηλαδή το εξής 0 ευρώ που έχουν βάλει. Γεια λέγε φίλε. Τάκη, αυτό ήθελα να πω. Τάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, λέγοντας. Θα ήθελα να δώσω και εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά τα οποία είμαστε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Από εμάς. Γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα το τι βιώνουμε σε καθημερινή βάση, αλλά όπως σου είπα. Το διασκεδάζετε κιόλας όμως, δεν φαίνεται. Συμφωνήσαμε μαζί. Ωραία. Όλα αυτά τα οποία κάνουν και όλα αυτά τα οποία λένε, ωραία, τα λένε από τη δίψα τους, διότι είναι τόσα χρόνια πάρα πολύ στην ξηρασία, ωραία, δεν κάνουν πρωταθλητισμό και προσπαθούν με 2-3 κινήσεις αυτή τη στιγμή που έκαναν να νομίζουν ότι μπορούν να μπουν στον πρωταθλητισμό. Ωραία. Εντάξει. Όταν θα μπουν, μετά θα τους δούμε. Καλά, σπερά. Γι' αυτό κιόλας το πιο βασικό αυτή τη στιγμή, ωραία, είναι να παρακολουθήσουν τις ομάδες οι οποίες είναι όπως ο Ολυμπιακός, ωραία, που κάνει πρωταθλητισμό και είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός σύλλογος σε, θέλω να πω, όχι σε μόνο επίπεδο ποδοσφαίρου, αλλά και σε γενικότερο αθλητικός οργανισμός. Προσφέρει, ωραία, και μας δείχνει, ωραία, το πνεύμα του σε καθημερινή βάση. Ναι, ρε Μάγκα, μπράβο. Με 30... Μας έχει περήφανος Ολυμπιακός. Με 30 άτομα αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι. Με 30 άτομα αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγο πιο σιγά και δεν ακούω, χάνω το σήμα. Ο Ολυμπιακός συντηρεί τόσα τμήματα που κάνουν πρωταθλητισμό στην Ελλάδα και διεκδικούν και ευρωπαϊκά κύπελα στην Ευρώπη. Δεν το κάνει, δεν υπάρχει σε αυτό το μέγεθος και σε αυτή την ποσότητα και τόσα πολλά τμήματα να διεκδικούν τους τίτλους. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Ακριβώς. Έτσι, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και ξεχάσαμε να αφαιρέσουμε και τους 30 αθλητές και προπονητές που στείλαμε στην Ολυμπιάδα. Έτσι.
Θα ξαναρχίσουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Κάνουμε συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν με διέκοψε. Έχω τη στροφή γι' αυτό. Θα ξαναρχίσουμε, θέλουμε να ξαναρχίσουμε και εμείς τα κινήματα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, με όλα τα παιδιά. Ωραία, δηλαδή κάνουμε πολύ φιλότιμες προσπάθειες, θέλω να το ξέρετε αυτό, για την Αθήνα, για να μπορούμε να οργανωθούμε όπως τα παλιά χρόνια, για να μπορούμε να κατεβαίνουμε και όλοι μαζί στο γήπεδο και να είμαστε και εντός και εκτός έδρας, όπου μπορεί ο καθένας, και να υποστηρίζουμε την ομάδα μέσα από το λόγο μας και μέσα από την θετική κρατική την οποία βγάζουμε. Να σε καλά, λέμε. Αυτό είναι το μοναδικό για την ομάδα. Ωραία, και η υποσίωσή μας είναι αυτό το οποίο μετράει, πιστεύω. Συγχαρητήρια, φιλαράκο, συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις για την ομάδα μας. Ναι, και για το μυαλό που κουβαλάς κυρίως. Είμαστε σε πόλεμο, μάγκες. Γεμάτο καραϊσκάκι θέλω. Αλλά θέλω να σου πω ότι εντάξει. Σίγουρα, καλά. Σίγουρα μπορεί να τρελαίνεστε με αυτά που ακούτε εκεί πέρα από τους Θεοπαλάβους, γιατί μιλάμε Θεοπαλάβοι. Δηλαδή δεν είναι. Γελάει ο κόσμος την αντίληψή τους σχετικά με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, Μακεδονία όμως είναι κόκκινη. Ναι, άλλο. Αλλά το, όχι, σου λέω για τους άλλους που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ναι, 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 ναι. Εντάξει όμως, το διασκεδάζετε κιόλας. Δεν έχετε, δεν έχετε παράπονο. Το διασκεδάζετε και με τους γραφικούς. Να σε καλά, φιλαράκι μου, πάμε σε διάλειμμα. Ναι, πάμε. Τι ήθελε αυτά τα στατιστικά εδώ πέρα. Να πω στον IG το προηγούμενο. Με τα κομπιούτερ, τι τα θυμηθήκαμε. Ναι. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα κομπιούτερ. Πάμε στο πρωτάθλημα, θέλει 2010. Εγώ αυτό εδώ που λέει άνοιξε η άμυνα. 2010. Άλλα, τι, 2011. Ολυμπιακός ΑΕΚ 6-0. Άντε, ρε. Έχασα 6,5 χαρτοστάρικα. Έχασα 6,5 χαρτοστάρικα στο κοινό το παιχνίδι. Το είχα παίξει. Εφτάσει, το είχα παίξει εγώ. 5-0 εγώ. 2011-2012, Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0. 12-13, Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0. Άντε ρε. 13-14, Γάμα Εθνική. Πόσο ήρθαμε εκεί. Γάμα Εθνική, ΑΕΚΤΖΙ. Με τον Ολυμπιακό Λουτρακίου, πόσο ήρθε εκεί. Είχανε χάσει. Είχανε χάσει σιγά. 14-15, Β' Εθνική, ΑΕΚΤΖΙ. Τι έγινε εκεί. 15. Πρωτάθλημα. Ξανά. Ναι, 15-16 που ερχόσαστε 4-0. Άκου τώρα. Από το 10-11 μέχρι το 15-16, 15-0 στο Καραϊσκάκι. Δεν έχουν πάνε. Ούτε ένα γκολ δεν έχεις βάλει. Δεν έχουν. Ούτε, γι' αυτό σε έχει κάνει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλας το, τον πάτο σου να. Αυτά είναι τα ανοίγματα που έπρεπε να πεις. Όχι τα άλλα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είναι. 15-0 στο Καραϊσκάκι. Άστο να το έχει φύγει, ναι, με το μηχανάκι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Καθώς ήταν το Βαζελάκι που κρύε στην έξι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Δηλαδή τι, το χέρι ένας παίκτης δεν το έχει σηκώσει έτσι να πει γκολ. Ναι, έβαλα τα γκολ. Δηλαδή στο 6-0. Στο 6-0. Στο 3-0. Στο 2. Που βάζουν τα γκολ και έτσι δεν το πάνε. Τι απανηγυρίζει, έχει φάει τώρα. Στο 15-0 ρε με βάλε να κάνει ένα έτσι. Ναι, που κάνουν έτσι και σκύβουν το κεφάλι, λέτε να πανηγυρίσω τώρα. Ούτε αυτό τίποτα. Εσείς παν. Όχι. Τίποτα. Τίποτα. Και δεν έχουν μούρι και πάνε τηλέφωνο. Μόνο. Κάτσε ρε τα γκολ. Θες να μιλάμε μαζί, να μιλάς τώρα με το κενό. Αφού λείπει αυτός. Ακούει. Ναι, ακούνε άλλοι. Δηλαδή, και έχει δει αυτός ο άνθρωπος βγήκε από το σπιτάκι του. Ναι. Να μην πω τίποτα άλλο. Καλά πρόθεμα μπροστά. Και βγήκε από το σπιτάκι του και πήγε σε ένα τηλεφωνικό, σε ένα καρτοτηλέφωνο ναι. Να πάρει τηλέφωνο να μας πει ότι άνοιξε η άμυνα και ότι έχουν ανοίξει, είναι ανοιχτός γενικά. Μπράβο σου, ρε. Ο Δέλας έφταιγε, αλλά τον Δέλα όμως τον φάγατε στην Απαντεωνιά. Στο Ατρόμητο ΣΑΕ. Θα δούμε και με τους καινούργιους. Γάμα Εθνική ήσουνα, Β' Εθνική ήσουνα, ήρθατε που το είχατε γράψει και στο Πούλμαν, φάγατε την τεσσάρα. Ναι. Δηλαδή από το 10 μέχρι το 16, 15-0 Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη. Και φέτος,
20-0 στο Καραϊσκάκη. Γιατί έχετε κάνει και τα περισσινά. 5 θα φάτε φέτος. Ξέρετε. Γι' αυτό ρε μάκες μου Ολυμπιακοί, διαρκέσα τη λίγα έχουν μείνει στην 7. Και στο υπόλοιπο γήπεδο. Και η στήρα με τον αγώνα με τη Βέρεια και γενικά να είμαστε συνέχεια ένα Καραϊσκάκι με ένα 25.000 μέσο όρο. Γιατί αυτό το πρωτάθλημα θα τους τελειώσει οριστικά. Οριστικά. Καλά, ας τελειώσουμε εμείς. Εντάξει είμαστε. Δυο κουταλιές στη σούπα στη φορά και ας τα τελειώματα αυτούς δεν τους θέλουμε να υπάρχουν. Εντάξει είμαστε, καλησπέρα. Ας θέλουμε για να τελειώνουμε τα πρωταθλήματα. Εμπρός. Μ' ακούτε? Θα ακούμε. Ναι, ακούμε. Εσένα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Yeah. Παρμενίων από Λεμεσό. Είχα έρθει στη Λάρνακα. Ναι. Να σε γνωρίσω, με θυμάσαι. Φιλαράκο, καλό βράδυ. Ο Παρμενίων, όχι. Καλό βράδυ. Τίποτα. Yeah. Παρμενίων δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άσο να με γνωρίζεις, με θυμάσαι, θα μου λέγεις τη μαλακία σου και είμαστε εντάξει. Εντάξει είμαστε. Αλλού αυτά. Παρμενίων, με τα πούλμαν. Εγώ ένα πρακτορείο δεν ξέρω παρμενίων. Το έλεγα εγώ, ναι, θα μου έλεγε. Ναι, πήγαινε, πέσα και στο παραλίμνη εκεί που σε πηδάνε εκεί ο φίλος μου. Εντάξει είμαστε. Υποβληχίος. Εντάξει είμαστε. Μα υποβληχίος. Ο Παρμενίων, σοπάρε Παρμενίων. Τον Πλούταρχο. Εμπρός. Αλλού αυτά, όχι σε μένα. Να το, αυτό φτανίστηκε. Αυτό το λόξικα έφυγε, φίλε, πήγαινε αλλού. Πήγαινε και σε άλλο. Πιέζει δίκο νερό. Πιέζει νερό και πάρε. Λόξικα είναι. Κάποιο σε μελετάει. Καλησπέρα. Κάποιο σε μελετάει. Ο Βαγγέλας και ο Θρύλος. Ρε τι γίνεται. Ρε το Σαββίδι το λαγό. Στις αρχές. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα παίκτη λαγό, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόεδρο λαγό. Πάτε καλά με τα καρότα. Δικαιολογία να του Ολυμπιακού τα καρότα τα τρώτε καλά. Έλα σου πω. Τη δικαιολογία την έχουν έτοιμη. Οτιδήποτε τσιμπούκι και να φάνε, η δικαιολογία είναι έτοιμη. Πάντα κάτι θέλει, πάντα κάτι άλλη φταίει. Καλησπέρα. Κοίτα να δεις που θα το πείτε που φταίει ο Ολυμπιακός μόνο. Κοιτάξτε πώς θα γίνει όταν παίζετε με τον. Ελάτε έκτη αγωνιστική 8η και 10η. Ελάτε όμως να πάρετε τα πούλμα να έρθετε. Εμπρός. Έλα, πάμε δυνατά. Καλησπέρα. Ορίστε. Μα το ακούσετε. Τι είπε ο κύριος. Έλα, φίλε μου. Μ' ακούτε. Ναι, κάτι γίνεται. Σ' ακούμε. Υπάρχεις από Καλαμάτα. Ω, κάκου τώρα. Yeah. Άκου, άκου. Καλησπέρα. Να... Καλησπέρα. Να σου πω. Χαμήλος τελείωσε. Ναι, το καταλάβαμε. Αφού πάντα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Χαμήλος τη τηλεόραση να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Ναι, ναι. Δύο λεπτά. Εντάξει. Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε. Να σας πω. Να μας πεις. Τι προβλέπετε για αυτό? Ορίστε. Ολυμπιακός ΑΕΚ 5-0 έκτη αγωνιστική και 20 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο Ολυμπιακός. Πρώτος Ολυμπιακός και ο άλλος 20 βαθμούς πίσω. Εντάξει είμαστε. Τουλάχιστον. Εντάξει είμαστε. Καλό βράδυ. Πάμε σ' άλλο. Γεια σου ΑΕΚΤΖΙ από την Καλαμάτα. Καλά. Τα προβλέψα μια χαρά. Μια χαρά. Ολυμπιακός. Θα χάσει η ΑΕΚ. Σας γαζώνει συνεχώς. Από πίσω και από μπρος. Ολυμπιακός. Και εσείς δεν μπορείτε δυστυχώς. Εντάξει είμαστε. Τις θείες σας νικάμε κάθε μέρα. Μην το πω το άλλο, πιο μετά. Καλησπέρα. Πιο μετά θα έχουμε τελειώσει. Ευρώς. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Καλαμάτα. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Για χαρά. Καλησπέρα, Άκη μου. Ο Παπίνος είμαι. Παπίνο μου, αδερφέ. Αδερφέ μου, μπάμπι μου. Τι κάνεις? Τι κάνεις, αδερφέ μου? Δεν χρειάζεται να το πεις, κατάλαβα εγώ, τη φωνή. Άρε φίλε, θα έφευγα τον άλλο μήνα και δεν θα έβλεπα ούτε τον Τάκη να τον γνωρίζω από κοντά μια φορά, ρε. Ναυτικός ο μπάμπι σου, ναυτικός. Όχι, εδώ τα... Τι κάνετε? Καλά μπάμπι μου, καλά αγόρι μου. Κοίτα την Κυριακή. Είμαι εκεί με τον Αλεξίου πάνω στο σίδερο.
Θα περάσει από εκεί να σα δω να χωρίσω και μετάκι. Εντάξει, Μαμπύρο μου, να σε καλά, αγόρι μου. Ακάρα μου, πέσουσα σα τα μουνιά όλα. Πέσουσα. Πέσουσα, δεν χαίρομαι. Δεν βλέπω και δεν χαίρομαι, μπράβο. Μπράβο, αδερφέ μου. Να σε καλά, Μαμπύρο μου. Ακεί. Θα βρεθούμε στο σίδερο εκεί. Λεφτά, Ναι. Εντάξει. Επιτέλους έπιασα σήμερα, μίλησα, επιτέλους. Ναι, επιτέλους. Πολεμάει, ο Μπάμπης πολεμάει σε κάτι, σε όλα χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα και σε όλη τη Σαλαμίνα και στα φιλαράκια μας. Έγινε, αδερφέ μου, έγινε. Να σε καλά, Παπίνο μου, και τα λέμε την Κυριακή. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Έγινε, γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη μου, γεια σου. Γεια σου, καπετάνιο. Καλησπέρα. Μηχανικός. Α, μηχανικός. Τσιφ. Τσιφ Ιντζινιέρο. Βέβαια. Εντάξει είμαστε. Όπου και αυτό το ξέρει. Εντάξει είμαστε. Πόσα ξέρεις δε φίλε. Και αυτό το ξέρει. Κι άλλα τόσα. Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Δημήτρης θα αποτύχεις και με. ΠΑΟΚ. Δημήτρη Φαντζή. Έλα, ΠΑΟΚ. Έλα, Δημήτρη. Να σε ρωτήσω εσύ, Τάκη. Ναι, ό,τι θέλεις. Πού είστε ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό φέτος. Τι πιστεύεις. Μίλα λίγο πιο σιγά και πιο μακριά από το μικρόφωνο για να ακούγεσαι, γιατί μικροφωνίζει. Για ξανακάνει την ερώτησή σου. Που έχεις κάνει αρκετά εντάξει η ομάδα του Ολυμπιακού. Πού είστε εσείς, με εξαίρεση το δεκάρι. Πού είστε εσείς. Ο ΠΑΟ, στο Σεντρεφόρ. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Παντού, παντού, παντού. Σε όλα. Παντού, σε οργάνωση. Ακούω, ας πω εγώ, σε νοοτροπία. Σε νοοτροπία, άστε τον ένα παίχτη και τον άλλο να. Είστε έτη φωτός πίσω από τον Ολυμπιακό σε νοοτροπία. Εκεί είστε, δείτε, να ξέρεις. Και μετά... Μισθώ, εγώ σου λέω αγωνιστικά. Άλλα, δεν υπάρχει αγωνιστικό. Αγωνιστικό, άκου. Αγωνιστικά είστε ένα αρδελοπού όπως είσαι ένα πάντα. Το δεξί μου μπακ ο Μάτος είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Το δεξί μου ορχιδιά να δεις τι καλύτερο που είναι. Ρε εσύ, σου λέω, παίρνεις εδώ και σου λέω συγκεκριμένα πράγματα. Άστονα, υστερείτε σε νοοτροπία. Πρώτον, μετά φτιάξτε... Δεν θα λέω για νοοτροπία, εγώ σου λέω για αγωνιστικό κομμάτι. Κάτω αγωνιστικό. Φυσικά, παιχνικά νοοτροπία, εντάξει. Ποια είναι η διαφορετική νοοτροπία της ομάδας μου. Εσύ, άκου να δεις, σου ξαναλέω, υστερείς αγόρι μου σε νοοτροπία, υστερείς σε τίτλους, υστερείς σε μέγεθος. Δεν πάει να πάρεις και το δεξί μπακ και το δεξί φρύδι και το αριστερό φρύδι και το μεσαίο φρύδι. Ρε εσύ, άκου να σου πω κάτι. Τι, ποιον είπε το δεξί μπακ, ποιος είναι, ποιον είπε, ότι είναι και καλά καλός. Έχεις τον Τζαβέλα εσύ, εσύ έχεις τον Τζαβέλα. Το. Έχεις τον Τζαβέλα και τον Αθανασιάδη, αυτούς έχεις. Τίποτα ρε παιδί, μια καλά και όχι τον Τζαβέλα, έχεις και τον Αθανασιάδη. Που δεν ξέρει μπάλα, αυτόν έχεις. Άκου τώρα. Και τον Κίτσου. Ναι. Αυτούς έχεις. Τίποτα, υστερείτε σε όλα, ρε. Αλλά μια και δεν υστερείτε, μη μου τυχόν και δεν έρθετε φέτος στο Καραϊσκάκι. Α, 8η αγωνιστική. Έτσι. Κάτι άλλο. Υστερείτε σε αντρισμό. Και από μαγκιά. Άκου, υστερείτε σε μαγκιά, σε τον προσήλιο. Σε αντρισμό. Σε ηθική στα πάντα. Σε όλα υστερείτε. Για να ξέρεις. Πήγαινε πρώτα να περάσει τον Άρη. Βρες τον Αριάννα και μπας και τα βρείτε. Γιατί ο Άρης είναι από πάνω. Για μένα ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ομάδα στη Θεσσαλονίκη και όχι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άσου αυτούς. Άκου τι λέει. Υστερείτε σε όλα. Ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Υστερείτε σε αντρισμό. Και όχι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τα κοιμά. Υστερείτε σε αντρισμό. Υστερείτε σε όλα. Υστερείτε σε αγωνιστικό. Ξέρετε που είσαστε καλοί. Είστε καλοί στην πουστιά, στη ραδιουργία, στο να συναλλαγείστε με τους υπουργούς, να κανονίζετε να μην γίνονται τα παιχνίδια. Αυτό, εκεί υστερείτε. Και είστε και πολύ καλοί στα γυναικουλίστικα. Αυτά όλα. Εκεί είστε στα διόδια, στις γέφυρες, να πετάτε τις πέτρες στα πούλμα του Ολυμπιακού. Εκεί είσαστε καλοί. Να πετάτε τα πέτρες στα πούλμα του Ολυμπιακού. Εκεί είστε καλοί. Είστε καλοί. Στο σημάδι, επίσης, να πετάτε μπουκάλια, να παρκάρετε τα πούλμαν στη Κηφισιά, να με τέσσερις δημιουργίες ΜΑΤ να έρθει στο Καραϊσκάκι. Είστε καλοί. Πολύ καλοί. Είστε καλοί να ξυλώνετε τους αριθμούς των αυτοκινήτων σας για να μην δούμε ότι είναι από Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, πολύ καλοί. Δεν έχω δει ποτέ πούλμα του ΠΑΟΚ να παρκάρει στην Πειραιώς. Όπως τα πούλματα εκατοντάδες του Ολυμπιακού που έρχονται και παρκάρουν έξω από την 7 στην Τούμπα. Ποτέ! Και η φυσιά, 10 δημιουργίες ΜΑΤ, μπας και έρθετε στο Καραϊσκάκι. Μαγκιά! Πολύ σε... Δεν έχετε.
Εντάξει, και υστερείτε και στο σουλάτσο, αυτό που σου λέει ο Τάκης, να σουλατσάρετε, ρε παιδί μου, στον Πειραιά. Στο Καραϊσκάκ, να όπως... Στον Άγιο Διονύση, ναι, υπάρχουν ακόμα κατηβαλίτσες. Ή να σουλατσάρετε... Από ό,τι είδα σε ένα ίντερνετ. Καθείτε, ρε παιδί μου, στο Καραϊσκάκ, να σουλατσάρετε στον αγωνιστικό χώρο. Όπως παίζαμε εμείς μπάλα με την πρωτομή του Κούδα. Εκεί στερείτε. Δεν έχετε καλό κοντρόλ στις πρωτομές. Εκεί, στο σουλάτσο υστερείτε. Γι' αυτό βγήκε και αυτό το σύνθημα. Το λιμάνι είναι βαθύ. Είσαι ξεβράκωμα σε κάθε παουτζή. Δεν υστερείτε. Που τα διαβάζω εδώ πέρα αυτά τα ρημάδια που βγήκαν. Τα είδα με τα μάτια μου. Δεν υστερείτε επειδή τα είδα με τα μάτια μου στο Ήπτιο. Δεν υστερείτε στην Πεταλούδα. Δεν υστερείτε στο Ελεύθερο. Σε αυτά όλα τα κολυμπητικά είσαστε πάλι πολύ καλοί. Αν θέλεις δηλαδή να σου πω εγώ την αξία σου, ας την πω. Δηλαδή... Καλά ρε εσύ Παοκτζή, αυτή την ομάδα, την έρημη ομάδα του ΠΑΟΚ στο Πόλο, γιατί δεν τη διαλάτε ρε. Κάθε αγώνα που έρχεται στον Ολυμπιακό, είτε εδώ είτε εκεί πάνω, τρώτε πάνω από 20 γκολ. Και γιατί το Πόλο. Τι διάλο την έχετε ρε. Γιατί έχουν, και τότε γιατί δεν τα διαλάνε όλα. Γιατί έχουν κερδίσει και πουθενά. Τι διάλο, τι είστε. Ρε, έχουν κερδίσει πουθενά, και τι κάνει. Τι είναι αυτό και με το Πόλο. Πώς σου είστε τώρα αυτό. Εγώ είπες για κολύμπι ρε εκεί. Ναι, άλλο ρε. Όπου... κολλάει ρε εκεί, κολύμπι είναι πόλο. Άλλο τα κολυμπάς να σώσεις το μάρι σου κι άλλο. Εκεί... Το λιμάνι είναι βαθύ, ξεβράκωμα σε κάθε παουτζή. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Καλησπέρα. Να υστερήσεις και καθυστερήσεις. Εμπρός. Τι έχουμε τώρα, ποιος είναι που είπαμε, έλα για το πούλμα μας, άλλος, έλα, εδώ είμαστε, τίγκα. Έχουμε βάλει άρα στα μπαταρία, έχουμε. Έχει. Εντάξει, μάλλον. Πήγε ο Σαββίδης στη Νέα το Υόρκη. Το δυναμό δουλεύει. Πήγε στη Νέα Υόρκη, λέει να χωρίσουμε την Ελλάδα και πήγε εκεί τις βότκες του, έτσι. Ναι. Και μετά και το μόνο που φωνάξανε, ότι άλλα ήταν εκεί τα πίνε. Δεν είπα αυτό μετά, λέει. Άλλα είπα. Άλλα είπε μετά. Τι έγινε, ρε, μέσα, δε. Στο ξενέρωμα επάνω. Όποιο ξενέρωμα, όταν ήταν για, ναι, για το δικαστήριο, λέει, είπα άλλα. Είπα άλλα, όταν είναι για το δικαστήριο. Προχτές βγήκε εκεί καμπαρωτός να πει, να εντυπωσιάσει. Ότι έκανα τον λαγό, ναι, και σένα χώρηκα και τον ελαφούζω. Ο ευτυχισμένος δυστυχής. Βρε άλλο ήθελες να γίνει. Ρε άλλο, πάλι. Ρεζίλη έγινες. Αντί να πεις ότι έχασες και πάλι από το Μαρινάκι, το πήγες αλλού. Εγώ πιστεύω το δεύτερο είναι. Καλά, άσε. Εγώ ήξερα ότι έχει και τσάμπα κέτερινγκ και λέει άσε πάλι τη βγάλουμε. Αλλά κάτσε να δούμε και το πότε μέσχες των 3 εκατομμυρίων. Από τσιγάρα, από την οικοδομή που δούλευες μπετό. Τον κουβά, ξέρω εγώ, θα δούμε τα λεφτά του ρε εκεί. Ντενεκές λέγεται. Ναι, κουβά τώρα πιαστεί όμως. Κάνε και κόβει εδώ στον νόμο ο κουβά. Καλησπέρα. Θέλει ντενεκέ. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Ναι, δύο παρατηρήσεις αρχικά. Α, παιδιά, παρατηρήσεις σπίτι σου. Παρατηρήσεις. Στο μπάσκετ έχει παρατηρήσεις. Στην γραμματεία. Στην γραμματεία πήγαινε. Στην εκπομπή αυτή. Κανείς δεν θα κάνει παρατήρηση. Ούτε ένα βήμα πίσω. Μόνο μπροστά. Πάει ο Ολυμπιακός και η οπαδή του. Ρε, παρατήρησε τα χαλιά σου εκεί πέρα. Κοιτάξτε τον καθρέφτη και παρατηρήσου. Ρε, πήγαινε πάλι χαρτί υγεία στον καμπινέ που δεν έχεις και σκουπίζεσαι με τις πέτρες που έχεις μαζέψει απ' έξω. Εμπρός. Πού κόλλαγε αυτό. Πέτρες έχουν και πετάνε. Είναι από αλλού. Πέτρες που έχουν και πετάνε. Τα και αυτό είναι από το χέρι ψηλά και αγνάντευε. Δεν είναι από αλλού. Ό,τι σου λέω. Εκτρελάνε. Το λιμάνι είναι βαθύ. Έλα, παιδιά. Σε βράκωμα σε κάθε παοκτζή. Ρίχτε το στη θάλασσα να πα... Εμπρός. Καμιά παρατήρηση. Καλησπέρα. Ελάτε όλα οι αγωνιστικοί. Μάκες μου, Ολυμπιακοί. Διαρκείας από αύριο. Εισιτήρια κάθε Κυριακή όσα έχουν μείνει. Και τι κατογήπεδο. Το πιο γλυκό πρωτάθλημα. Δεν έχω πάρει ούτε ένα. Αυτό τους το πονά... πρώτο είναι αυτό. Αυτό τους πονάει και αυτή είναι η απάντησή μας. Σε όλο αυτόν τον πόλεμο που δεχόμαστε, αυτό φοβούνται. Μάγκες, τα γεμάτα γήπεδα. Από κόσμο το δικό μας γήπεδο. Ναι, τα γεμάτα γήπεδα εννοώ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ναι, του παντού. Από τον κόσμο του Ολυμπιακού να βράζει. Και να μην μπαίνει και χαμπάρι. Και να δείχνει ότι δεν έχει κορεστεί καθόλου και είναι διψασμένος γαλατόσα. Εμπρός. Έχετε πορεία δυνατή. Καλησπέρα. Να το να καθίσεις. Καλησπέρα. Έλα. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Σ' αφήσανε, τους έφυγες. Μη
Μιχάλης από Κέρκυρα. Κέρκυρα. Είδες, είχε, έχει λίγο. Ναι, Κέρκυρα. Έλα, πολύ όμορφη Κέρκυρα. Ορίστε. Την πολύ όμορφη Κέρκυρα. Ναι, πανέμορφη η Κέρκυρα. Βέβαια, αλίμονο. Ναι. Ναι, με τον Λαγονίση, λέγε, από την Κονίση. Αύριο, αύριο παίζει Ελλάδα. Τι, εσείς τι βλέπετε. Με τον Γιβραλτάρ. Δύσκολα, ναι, ναι, με τον Γιβραλτάρ. Δύο παίχτες του Ολυμπιακού Βασιλική, δύο της ΑΕΚ, ένας του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, και ο ένας του Παναθηναϊκού. Εσύ τι ομάδα είσαι. Μ' ακούτε, ναι. Εσύ τι ομάδα είσαι εσύ. Εγώ ο Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Άκου. Θα πάρεις να ρωτήσεις τον Αλαφούζο. Όσον αφορά για παίκτες του Ολυμπιακού που λες, είναι 7. Έχουν φύγει οι 5. Εσύ δεν έχεις. Ούτε πρώην, ούτε νυν. Δεν έχεις κανένα Έλληνα. Ναι, ρε, άστο την Εθνική Έλληνα. Ό,τι έβρισες στα Φανάρια, στο Κηφισό, στη Λένερμαν και που διάλο πήγαινες, τον δεν έπαιρνες για παίκτη. Ναι. Έχεις 10 νέγρους μέσα. 10 μικρούς Ινδιάνους. Μια χαρά, μια χαρά. Και να ξέρανε και πάντα πάση στο... Όχι, εντάξει είναι τα παιδιά. Α, δείτε φέτος, δεν τα έχετε δει καλά. Δεν τα έχετε δει καλά. Εγώ το θυμάμαι, άκου τώρα. Να σου πω τώρα, γιατί δεν θέλω. Επιθετικά κάνατε άλλες δύο μεταγραφές, γιατί οι δύο που είχατε πάρει πριν 10 μέρες ήταν αποτυχημένες. Κάτσε να δούμε και τα χάφτα αμυντικά που έχετε. Κάτσε να δούμε. Έλα να μιλήσει ποδοσφαιρικά τώρα με τον Λαμπού. Αφού το πάμε εκτός τότε. Τι να μιλήσει ποδοσφαιρικά. Πήγαινε και στο Λαγόνι, είχαν καμιά δουλειά. Άκου τώρα, φίλε μου. Όντως. Εμπρός. Δύο-τρία παιδιά είναι πολύ καλοί, ας πούμε. Πολύ καλοί. Εγώ του είδα εκεί στον Κηφισό που είπε ο Τάκης. Όλοι πηγαίνανε και από την άλλη μεριά και κάνανε το τζάμι, ενώ ήταν ένα παιδί μαύρο, δεν θέλω να από την Όχι, δεν είναι ένας παίκτης, δεν είναι ρατσιστικό. Όχι, χρώμα. Ναι, που δεν ήταν λευκός. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Που έχετε πάρει στις ποδοσφαιριστές σας, αυτός το κάνει με τη μία, από τη μία μεριά το τζάμι. Μακρύ χέρι, ρε φίλε, πολύ. Ναι, ναι, ας το βάζει τον πάντα του. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε, γεια σου. Ναι. Μπορώ να μιλήσω, καλησπέρα. Βέβαια, ναι, εντάξει. Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Τάκη. Γεια σου, γεια σου, φίλε μου. Θέλω να διευκρινίσω κάποια πράγματα για τις εκδρομές που λέτε. Ναι, πες. Για τις εκδρομές που δεν έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και τις εκδρομές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μου πείτε πόσες εκδρομές έχει κάνει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη πάνω. Α, καλά, δεν θυμάται τίποτα. Αλλά έλα, πόσο χρόνο πόσο χρόνο είσαι. Φοβάστε, έρχεστε πάνω. Έρχεστε να μας πείτε πάνω. Εμείς ερχόμαστε. Πόσο χρόνο είσαι, κάτσε, Τάκη, δεν θέλω να μιλήσει. Ερχόμαστε εδώ και τρομοκρατούμε και τους Αθηναίους και τους Πειραιώτες και όλους. Μας έχετε, άκου τώρα, μας έχετε μουρλάνει στο πουτσιμπούκι. Μας έχετε απομυζήσει. Άκου αυτό αφήνω το... Δεν μας έχετε αφήσει. Δεν μας έχετε αφήσει. Σταγόνα. Σταγόνα δεν μας έχετε αφήσει. Έτσι όπως θα ακούς. Σταγόνα. Λοιπόν, άκου. Έλα, ρε μπλάκα. Θέλω να το πούμε. Τι να πούμε. Θες να μιλήσεις για εκδρομές. Εσύ. Εμείς με εσάς. Δηλαδή έχετε έρθει στις Καραϊσκάκη και δεν έχω εγώ εκεί πάνω. Ναι. Με την πρωτομή πες του μόνο αυτό. Τίποτα. Τα 130 πούλμεν το θυμάσαι. Το πρώτο ήταν έξω από την 7 και το άλλο ήταν στα Μάλγαρα. Το τελευταίο. Κοίταμε. Έξω από το σπιτάκι σου. Τα δικά σου πούλμεν είναι ή δεν είναι στην Κηφισιά. Με 10 δημιουργίε μπατ μπαίνετε και κατεβαίνετε στο πάρκο. Δεν θα μιλήσει. Έχει παρκάρει τα πούλμα σου στο πάρκο του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι όπω εμείς. Η μετακίνηση. Είσαι στην Πειραιώ. Συγγνώμη, Άκη. Είσαι στην Πειραιώ. Ή απέναντι στο ΣΕΠ. Τα έχει πει. Έχουν και εμεί στο λιμάνι του Πειραιά από βαλίτσε δικέ σου. Έρχεστε όταν πάτε στην Κρήτη. Πώ το λένε, φασικιωσμένοι. Να μην σα γνωρίσει κανεί. Και ένα. Έχει γίνει αυτό ή δεν έχει γίνει. Έχετε στεντημένη κριτική. Μη σου πω πιο παλιά από για Λαμάνα. Μην πάμε πιο παλιά. Τρία πούμε με 15. Εντάξει ρε Τάκη, θα μιλήσουμε τώρα με τον Βλάκα. Άκου τώρα ρε εσύ. Έρχεστε στεντημένη κριτική. Έλα ρε τώρα. Γελάει ο κόσμος, γελάνε και οι φίλοι σου εκεί πέρα που τα ακούνε. Σου λέω παίζαμε διπλό με την πρωτομή του Κούδα. 4-5 ήρθαμε. Καλησπέρα. Τέλειος ή καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε και την Παρασκευή πάλι, ναι. Από αύριο διαρκείας και ειστήριο με τη Βέρεια. Εκδρομή, να πω και κάτι άλλο, ναι. Γιατί Young Boys που ρωτάτε, θα απευθυνθείτε στους συνδέσμους. Η εκδρομή κοστίζει 25 ευρώ, θα απευθυνθείτε στους συνδέσμους, για οδική μιλάμε πάντα, και εσύ το ειστήριο του αγώνα.
Και... Ένα λεπτό, φίλε Παγκοτζή. Ο Ολυμπιακός λέει, γελάγατε ότι αποκλειστήκαμε από, τους Εβραίους. Μπράβο. Ότι το έφαγε πέντε αυτή η ομάδα μετά από τη Σέλτικ. Μπράβο. Στο ένα γκολ αποκλείστηκε. Για ένα γκολ αποκλείστηκε οι Εβραίοι. Πάμε τώρα στον Άγιαξ. Κάτσε ρε Άγιαξ, τελειώσε. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ωραία. Πάμε τώρα στον Άγιαξ που αποκλείσατε. Που σας απέκλεισε. Ένα-ένα εκεί με τον γκολ που ήταν δουλεμένο στην προπόνηση. Έτσι. Χάνε μέσα στην Τούμπα. Αυτή η ομάδα όμως του ΠΑΟΚ έφαγε πόσα έφαγε. Από την άλλη ομάδα που έπαιξε. Πέντε. Τέσσερα, πέντε πόσα έφαγε. Από τη Ροστόφ. Από τη Ροστόφ. Ναι, ναι. Πέντε. Ενώ είπε σε αυτή η ομάδα η Εβραϊκή, ναι, μπορεί να φάγει τα πέντε από τη Σέλτικ. Πήγε να περάσει. Αλλά 2-0. 5-2 είχαν έρθει. Και 2-0 νίκησε και αποκτήθηκε για ένα γκολ. Ενώ ο Άγιαξ. Έχασε και πέναλτι. Έχασε και πέναλτι. Ενώ ο Άγιαξ που λέγατε πιο, το Άγιαξ και αυτά έφαγε 4 από τη Ροστόκ. Λοιπόν, έχετε άκου τώρα για να δει. Ελάτε ρε στο Καραϊσκάκι φέτος. Για να κλείσουμε, το έχει ξεχάσει. Ναι. Ρε, είστε στη ομάδα που σε μια εβδομάδα αποκλείστηκε 2 φορές από το Champions League. Τα ξεχάσατε. Έχετε πολύ γελάει ο κόσμος. Γεια σας.